Όταν, αγαπητέ μου φίλοι, μιλάμε για παραλίες φυσικά στη Θάσο και στο, γενικώς στο νησί της Θάσου, μία από τις καλύτερες που πρέπει αναγκαστικά να επισκεφτείτε ώστε να πάρετε αυτή τη γεύση της θάλασσας, του χρώματος, αγαπητέ μου Μυρώνη. Οτιδήποτε έχει κάνει σχέση με αυτή την τηλεκτρική θάλασσα είναι το πρώτο βαθύ. Βρισκόμαστε σε μία από τις πιο ωραίες παραλίες, αν όχι πιο ωραία παραλία, στο νησί. Πού ακριβώς είμαστε για να καταλάβει ο κόσμος? Είμαστε γύρω στα 8 χιλιόμετρα από το λιμένα. Διασχίζουμε ένα μικρό χωματόδρομο για να έρθουμε. Είμαστε μόνοι μας σε αυτή την τοποθεσία, οπότε ο κόσμος το μόνο που έχει να κάνει είναι να απολαύσει το φυσικό περιβάλλον, τη θάλασσα και την άσπρη αυτή αμμουδιά, αν μπορέσουμε να το πούμε έτσι. Αλλά και το χρώμα των νερών. Σωστά, σωστά. Είναι αυτό το γαλαζοπράσινο το νερό που δημιουργούν όλοι αυτοί οι μαρμαρόσκονοι και το ψηλό χαλίκι του μαρμάρου που κατεβαίνει από τα λατομεία από πάνω. Δημιουργεί ένα, ας το πούμε, φυσικό χρωματισμό μες στη θάλασσα, πόλο έλξης για τους τουρίστες. Και γι' αυτόν τον λόγο είναι ίσως και η πιο πολυδιαφημιζόμενη παραλία του νησιού και είναι το πρώτο πράγμα που επισκέπτεται κάποιος τουρίστες όταν έχει το νησί. Και μάλιστα παίρνει και όλα αυτά τα φύγη, παίρνει μέσα στο μυαλό του την εικόνα που είδε κιόλας. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο πρώτο βαθύ, αλλά όμως μιλάμε για μια παραλία η οποία και ένα beach bar, να το πω, όπου κάποιος μπορεί να μείνει όλη την ημέρα. Να έρθει, ας πούμε, στις 11-12 ώρα, καλή ώρα, πρωί να έρθουμε και να φύγουμε το απογευματάκι. Μπορεί κάποιος και να φάει και να φάει κάτι κρύο. Να, με τα παιδιά, η οικογένεια. Παίζει σημαντικό ρόλο αυτό, πιστεύω, στον τουρίστα και στον επισκέπτη. Σωστά. Να μπορεί με τα παιδιά του να έρθει. Για τον λόγο το ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο κοντά σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή ώστε να καλύψει κάποιες άλλες ανάγκες. Φροντίζουμε, σαν beach bar, να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των τουριστών. Ξεκινώντας από τις 8 η ώρα το πρωί να σερβίρουμε καφέ. Οι τουρίστες έχουν μια τάση να επισκέπτονται πάρα πολύ πρωί τις παραλίες, έτσι κι αλλιώς. Οπότε εδώ είμαστε για να καλύψουμε τις ανάγκες τους. Είτε αφορά τον καφέ, είτε αφορά ένα πρωινό σνακ και μετά, συνεχεία της ημέρας, το μεσημεριανό τους, το γεύμα τους, μέχρι και το παιδικό μενού μπορεί να θέλουν για κάποια παιδιά, γιατί είναι ένα οικογενειακό beach bar, μπορεί να έρθει δηλαδή μια οικογένεια. Προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που μπορεί να έχει ένας τουρίστας εδώ. Όταν ένας τουρίστας ή επισκέπτης φεύγει από εδώ, στο μυαλό του τι κρατάει? Στο μυαλό του κρατάει ότι μάλλον την επόμενη μέρα θα ξανάρθει. Αυτό, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό που έχουμε καταφέρει αυτό το πράγμα. Κρατώντας μόνο σαν εντυπωσιακό κομμάτι το φυσικό περιβάλλον και την καλή εξυπηρέτηση. Αγαπητοί μου φίλοι, φυσικά πάντα πρέπει να πούμε ένα σημαντικό, πως όταν κάποιος έρθει στο νησί της Θάσου πρέπει να επισκεφθεί μια από τις ωραίες παραλίες που είναι φυσικά το πρώτο βαθύ. Αρκετά γρήγορα, εμείς κάναμε περίπου στα 7 με 10 λεπτά για να έρθουμε από τη μακριά μου, από το κομμάτι εκείνο δηλαδή, γιατί έχετε μέσα του λιμένα, ο δρόμος είναι αρκετά βατός πια, να έρθει κάποιος πολύ εύκολα. Σημαντικό αυτό. Ισχύει, γιατί στο μυαλό του κόσμου είναι ότι είναι δύσβατη η διαδρομή. Ναι. Αλλά η επιχείρηση καλύπτει με δικά της έξοδα, και πρέπει να σημειωθεί αυτό, τη φροντίδα του δρόμου, ώστε να είναι προσβάσιμη στον κόσμο και όντως η διαδρομή δεν ξεπερνάει τα 7-8 λεπτά. Αγαπητοί μου φίλοι, ελάτε μαζί μου φυσικά και πάμε να κάνουμε μια πολύ ωραία βουτιά, που αλλού, στα νερά, εδώ στο πρώτο βαθύ.